Περίεργη, αν μη τι άλλο, ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια εις ό,τι αφορά την αντίδραση της Ελλάδος στην πρόσφατη επιστολή της Τουρκίας στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με την οποία ισχυρίζεται ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο αποτελεί όρο για την κυριαρχία της Ελλάδος σε αυτά. Ο κύριος Δένδια, σε συνέντευξή του, τόνισε ότι η ελληνική πλευρά δεν θα απαντήσει στην τουρκική επιστολή, καθώς αυτή απευθυνόταν στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και όχι στην Ελλάδα. Η πρόσφατη επιστολή της Τουρκίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επαναλαμβάνει out nauseam τις συνωστές μονομερείς αιτιάσεις της. Έχουμε να κάνουμε με μια αγωνιώδη προσπάθεια της γείτονος να προσδώσει νομικό περίβλημα σε ένα συνονθήλευμα από αυθαίρετες ερμηνείες, ανυπόστατους ισχυρισμούς και έολα επιχειρήματα που δεν έχουν καμία απολύτως νομική βάση και μάλιστα βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Πρόκειται σε τελική ανάλυση για ένα μνημείο διαστρεβλώσεως της πραγματικότητος. Το σύνολο των τουρκικών αιτιάσεων το απορρίπτουμε. Έχουμε ήδη αναπτύξει εντελεχώς τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας με επιστολές που εστάλησαν στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια σημαντική διευκρίνηση. Οι επιστολές της τουρκικής πλευράς δεν απευθύνονται στην Ελλάδα, αλλά στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Άρα δεν τίθεται ζήτημα απάντησης. Βεβαίως θα αναπτύξουμε εκ νέου τις θέσεις μας σε χρόνο που θα κρίνουμε ως τον πλέον κατάλληλο για την προώθηση των συμφερόντων μας. Ύστερα από κάθε επιστολή της Τουρκίας υπήρχε αντίστοιχη, όπως ο ίδιος ο κύριος Δένδιας απάντησε, ανάπτυξη των επιχειρημάτων της Ελλάδος. Πότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει κάτι ανάλογο και ύστερα από την επιστολή που έστειλε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 17 Σεπτεμβρίου ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον οργανισμό Φεριντούν Σινιρλίογλου? Ο κύριος Δένδιας στην ίδια συνέντευξη απήντησε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.